Τα επόμενα βήματα για την λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου του Νοσοκομείου Χατζικώστα αλλά και της ενίσχυσης περαιτέρω του ψυχιατρικού τομέα με δύο μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε το πρωί στον πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στην πόλη των Ιωαννίνων ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός με την διοίκηση του Νοσοκομείου Χατζικώστα. Όπως εξήγησε ο κύριος Ξανθός, η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου αλλά και η οργανική του υπόσταση έχουν πλέον κατοχυρωθεί και έτσι απομένουν τα επόμενα βήματα ώστε με την έναρξη λειτουργίας του να μπορέσει να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Η αγωνία της τοπικής κοινωνίας ήταν να λειτουργήσει κάποια στιγμή μια υποδομή του συστήματος υγείας η οποία είχε χρηματοδοτηθεί και παρέμενε ανενεργή επί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θεωρώ ότι πλέον έχει λυθεί οριστικά και αμετάκλητα. Δηλαδή, έχουμε πλέον κατοχυρωμένη την λειτουργία και την οργανική του υπόσταση αυτού του σημαντικού πολυδύναμου κέντρου, το οποίο φιλοδοξεί να έχει μια αναβαθμισμένη παρέμβαση στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήσαμε σήμερα με τη διοίκηση, χρειάζονται μια συμπληρωματική χρηματοδότηση για να δρομολογηθούν ορισμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των εγκαταστάσεων που αυτά τα χρόνια δεν ήταν σε λειτουργία και χρειάζεται προφανώς ένας εξυγχρονισμός τους. Έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού, των 26 επαγγελματιών υγείας οι οποίοι θα στελεχώσουν το Πολυδύναμο Κέντρο. Η προσάφηξη αυτή η οποία έχει ζητηθεί από το Υπουργείο και για την οποία δεσμευτήκαμε ότι θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Υπουργείου είναι περίπου 300.000 ευρώ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα το δρομολογήσουμε και από εκεί και μετά βεβαίως η μεγάλη συζήτηση είναι πώς θα έχουμε την καλύτερη δυνατή επιστημονική και οργανωτική εποπτεία αυτού του κέντρου έτσι ώστε να παρέχει καλές υπηρεσίες στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τις εξαρτήσεις στην περιοχή. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχει αυτή την περίοδο μια εμπειρία αντίστοιχη από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που λειτουργεί ένα πρόγραμμα Detox και με την επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη χώρα. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια προοπτική αναπτυξιακή για το νοσοκομείο μέσα από τη λειτουργία αυτού του τμήματος. Ο οργανισμός είναι στην τελική του φάση η επικαιροποίησή του. Το βασικό είναι ότι νομοθετήσαμε πριν από λίγο καιρό την δυνατότητα αυτού ενός τμήματος του ΕΣΥ, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο, να παρέχει υπηρεσίες απεξάρτησης. Αυτό μέχρι τώρα ήταν υπόθεση μόνο των 4 γνωστών δημόσιων φορέων που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις, δηλαδή του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθήνας, δηλαδή του 18 άνω της μονάδας και του Ψήνη Θήτα της Θεσσαλονίκης. Τώρα πλέον επίσημα και αυτό το νοσοκομείο και το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο έχει μια παρόμοια δομή που ασχολείται με τις εξαρτήσεις, έχουν θεσμικά τη δυνατότητα να το κάνουν. Είναι ζήτημα τώρα ενίσχυσης, κυρίως καταρχήν με ψυχιάτρους, γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι που υπηρετούν εδώ στον ψυχιατρικό τομέα του νοσοκομείου, τον ευρύτερο, θέλουν να βοηθήσουν και έχουν τη διάθεση να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα, αλλά βεβαίως χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση. Συζητάμε λοιπόν για να προκηρύξουμε άλλες δύο μόνιμες θέσεις ψυχιάτρων και να βρούμε άμεσα και δύο επικουρικούς ψυχιάτρους, οι οποίοι μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό τους, υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους, νοσηλευτές κλπ. Θα μπορέσουμε να, σε πολύ σύντομο διάστημα, ελπίζω, να προχωρήσουμε μέσα στη φετινή χρονιά, σε κάθε περίπτωση, στη λειτουργία του νέου Πολυδύναμου Κέντρου. Ο κύριος Ξανθός χαρακτήρισε το νοσοκομείο Χατζικώστα μάχημο, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν είτε σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε προσωπικό, ανακοινώνοντας πως προχωρούν οι κρίσεις για 8 γιατρούς μόνιμους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Το ανθρώπινο δυναμικό του νομίζω ότι σε γενικές γραμμές επίσης έχει ενισχυθεί. Χρειάζονται ακόμα ορισμένες κρίσιμες παρεμβάσεις στο επίπεδο των γιατρών, αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Η μεγαλύτερη έλλειψη από ό,τι αναδείχθηκε είναι κυρίως στο κομμάτι της διοικητικής, οικονομικής, τεχνικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου, Διεύθυνσης Πληροφορικής κλπ.
Νομίζω ότι έχουν δρομολογηθεί από ό,τι ενημερώθηκα αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών ύψους πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι σε εξέλιξη και σιγά σιγά ολοκληρώνονται. Αυτό θεωρώ μαζί με την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό όντως θα είναι μια πολύ σημαντική αναβάθμιση. Είναι κρίσιμο να το τμήμα που για μας είναι πρώτης της προτεραιότητας αυτή την περίοδο είναι το θέμα των ΤΕΠ. Έχουμε 8 κρίσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ, ειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι θα ενισχύσουν το τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Αυτό είναι μια τεράστια αναβάθμιση, διότι πλέον η διαχείριση των επικόντων περιστατικών θα γίνεται από ειδικευμένους γιατρούς. Έχουμε θεσμοθετήσει και την εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε και πιστοποιημένους επιγοντολόγους. Αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ σε βάθος χρόνου την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των επικόντων περιστατικών που σήμερα η αλήθεια είναι ότι συνοστίζονται και συσσωρεύονται και ταλαιπωρείται πολλές φορές και ο κόσμος στα επίγοντα, ιδιαίτερα την ώρα της εφημερίας. Λίγο πριν την αναχώρησή του από το νοσοκομείο Χατζικώστα, ο κύριος Ξανθός δέχτηκε και αντιπροσωπεία των ακτινολόγων του νοσοκομείου, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες με εντέλεσθε υποχρεούνται να μετακινούνται και να εφημερεύουν και στο νοσοκομείο της Άρτας. Ο κύριος Ξανθός ζήτησε λίγο υπομονή από τους γιατρούς του ακτινολογικού και αναφέρθηκε σε λύσεις που μπορούν να εξεταστούν έως ότου καλυφθούν κάποιες από τις θέσεις στο νοσοκομείο της Άρτας. Θεωρήσαμε ότι σωστά η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας έκανε μία κίνηση εμβαλωματική προσπαθώντας να κρατήσει όρθιο και λειτουργικό ένα κρίσιμο τμήμα για την λειτουργία και για την εφημερία ενός νοσοκομείου νομαρχιακού. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το μεταβατικό διάστημα θα είναι όσο γίνεται πιο λίγο. Κάνουμε μια προσπάθεια, θα επαναπροκηρύξουμε 2 άγονες θέσεις που είχαν προκηρυχθεί μονίμων ακτινολόγων για το νοσοκομείο της Άρτας και ο οποιοσδήποτε διαθέσιμος επικουρικός γιατρός υπάρχει αυτή τη στιγμή στη λίστα της Υγειονομικής Περιφέρειας θα γρήγορα θα μπορέσει να διοριστεί. Ζητήσαμε από τους συναδέλφους να κάνουν λίγο υπομονή, να συνεχίσουν να επιβαρύνονται με αυτή την επιπλέον εφημερία μια φορά το μήνα, η οποία καταλαβαίνω ότι δημιουργεί δυσλειτουργία και επιβάρυνση στους ίδιους, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι είναι αναγκαία να υπάρχει μια συνολική ευστάθεια στο σύστημα. Αυτό διευκολύνει και τη λειτουργία των μεγάλων νοσοκομείων, δηλαδή όσο τα νοσοκομεία τα περιφερειακά έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τα περιστατικά, να παρέχουν τις βασικές και απαραίτητες υπηρεσίες, τόσο αποφορτίζονται και τα νοσοκομεία κορμού, κατά κάποιο τρόπο. Και η προσπάθεια που δεσμεύτηκε η Υγειονομική Περιφέρεια είναι βάζοντας κάτω τα προγράμματα και τα δεδομένα και την στελέχωση των ακτινολογικών τμήματων στην ευρύτερη περιοχή, να βρει ένα τρόπο όσο γίνεται πιο ισόρροπης κατανομής αυτής της επιβάρησης.